Ράπετρα, πάμε στη Δυτική Κρήτη και πάμε στα Χανιά. Πάμε στο Δήμο Χανίων, όπου δεν θυμάται μόνο σήμερα τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα, αλλά 12 μήνες το χρόνο. Είναι ένας από τους Δήμους ο οποίος έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και αναφέρομαι σε αυτά τα περίφημα dog stands από τη μία και από την άλλη βέβαια σε αυτή την καμπάνια που έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη με θέμα, με τίτλο «Υιοθετήστε, υιοθέτησε ένα αδέσποτο». Πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Νικηφοράκη, τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, εσάς και τους ακροατές σας, τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ καλά. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Μία ημέρα που έχει θεσμοτηθεί να θυμίζει σε εμάς ότι σε αυτά τα τράπεδες ψυχίας πρέπει να παρέχουμε αγάπη, φροντίδα και όχι κακοποίηση και όχι εκμετάλλευση. Θα ήθελα να προσθέσω προηγουμένως, άκουσα το φύλακα Άγγελο ότι είπατε για τον κύριο Τάκη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι φύλακας Άγγελος όλων των ζώων συντροφιάς είναι ο κάθε εθελοντής, ο κάθε πολίτης που υιοθετεί ένα αδέσποτο από τους δήμους ή από το δρόμο. Όλοι αυτοί προσφέρουν την αγάπη τους πάνω σε αυτά τα ζώα. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Πάμε λίγο σε μία δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναφέρομαι σε αυτά τα stunts. Τα dog stands τα οποία έχετε τοποθετήσει σε κάποια σημεία του Δήμου σας. Για βάλτε μας το κλίμα σε τηλεθεατές να απευθυνθούμε που δεν γνωρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι άλλη μια δράση που κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και να τους προσευχήσουμε να πηγαίνουν βόλτα το κατοικίδιό τους και να μην έχουν το άγχος. Αν πάμε να κάνουμε μια εξυπηρέτηση στο Δήμο Χανίων, σε μια υπηρεσία του Δήμου, αν πρέπει να πάρουν μαζί τους το ζώο ή όχι. Εμείς λέμε να το πάρουν και τους εξασφαλίζουμε μία θέση dog stand στην είσοδο σε κάθε δημοτικό κατάστημα, σε εμφανέ σημείο, στεγασμένο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και αυτοί και να κάνουν και το κατοικίδιο τους μια βόλτα. Δεν είναι μόνο αυτή η δράση, έχουμε κάνει και άλλες, όπως τα καλαθάκια περί συλλογής, περί τομάτων που είχαμε κάνει για τα δεσποζόμενα, όπως και τις ταΐσες που έχουμε βάλει σε περιαστικά σημεία. Σε σημεία του Δήμου μας, τα όρια του Δήμου μας, για να βρίσκουν τροφή και νερό τα ζώα στην τροφιά και άλλες συνεχόμενες δράσεις που οφείλουμε να κάνουμε και το κάνουμε με την αγάπη μας και την ψυχή μας για αυτούς τους τράποδους φίλους μας. Αντιδήμαρχε, διαπιστώνω ότι τα Χανιά, και το έχουμε δει και το είδαμε μάλλον και την περσινή σεζόν, είναι μια πόλη φιλική προς τα δεσποζόμενα αλλά και τα αδέσποτα ζώα και κάνετε με έναν τρόπο πιο εύκολη και τη ζωή των ιδιοκτητών. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί και να το σκεφτεί αν θα πάρει μαζί του, για παράδειγμα, το σκυλάκι, τη γατούλα, να βγει έξω. Με έναν τρόπο κι εσείς βοηθάτε να μπουν στη ζωή μας καθημερινά και σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε. Ακριβώς έτσι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου μόνο για τα δέσποτα, αλλά δεν μένουμε εκεί. Πρέπει, όλα τα ζώα πρέπει να τα βλέπουμε το ίδιο και να προσφέρουμε υπηρεσίες στον πολίτη, εύκολες και προσβάσιμες και για, αυτό το, για τα ζώα συντροφιάς. Συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι όλα τα δέσποτα ζώα που υπάρχουν στο Δήμο μας να βρουν στέγη. Επενδύουμε πάνω στις παροχές και στην προσπάθεια υιοθεσία να βρούμε ιδιοκτήτες για τα ζώα συντροφιά. Πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει κάποιες παροχές, όπως έκπτωση νερού, στο λογαριασμό του νερού, άμα υιοθετήσει κάποιος ένα αδέσποτο ζώο. Αλλά το μήνυμα όλων των Δήμων και προσωπικά εμάς εδώ πέρα στη Δημοτική Αρχή, να υιοθετούμε ένα ζώο αδέσποτο. Να του παρέχουμε μία στέγη και να είσαι σίγουροι, όπως είπε και ο κύριος Στάκης, λίγη αγάπη του δίνεις, σου δίνει στα πλάστια. Δηλαδή, συνέχεια θα νιώθεις, θα είσαι πολύ ευγνώμων. Είσαι γεμάτος μέσα από την ανταπόκριση. Έχετε δίκιο, τη φυσική αυτή ακριβώς, ανταπόκριση. Ακριβώς. Υπάρχει ανταπόκριση από τους δημότες, από τους πολίτες, στις δράσεις που πραγματοποιείτε? Ακριβώς. Έχουμε επενδύσει και στην προσπάθεια να μεταφέρουμε στα παιδιά και σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή κάνουμε συνεχώς δράσεις σε σχολεία, είτε με εικαστικό ενδιαφέρον για τα ζώα, είτε να στέλνουν οι μαθητές ένα μήνυμα προς τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες να μας πούνε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να τα βάζουμε να συμμετέχουν στη φιλοζωία και στην ευαισθητοποίηση και την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε σε ένα τετράποδο ζώο. Λοιπόν, να είστε καλά, αντιδήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.